έδωσε σήμερα καθαρή, ισχυρή, αδιαμφισβήτητη εντολή. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Αφήνει πίσω της τον φόβο και τον αυταρχισμό. Αφήνει πίσω της μια πενταετία ταπείνωσης και οδύνης. Και η Ελλάδα προχωράει με αισιοδοξία, με ελπίδα, με αξιοπρέπεια, με βήματα σταθερά σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός μας είναι χαρακτηριστικό δείγμα της Ευρώπης που αλλάζει. Ο λαός μας που έκανε το βήμα και η Ελλάδα που έκανε το βήμα στην ιστορία. Το βήμα μπροστά, το βήμα για να ανταμώσει με τους λαούς όλης της Ευρώπης. Σήμερα έχουμε ένα πανηγύρι, μια γιορτή. Από αύριο ξεκινάμε σκληρή δουλειά. Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού κλείνει με τρόπο αδιαμφισβήτητο τον φαύλο κύκλο της λιτότητας στην πατρίδα μας. Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού, η δική σας ετιμιγορία, ακυρώνει σήμερα με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής. Η ετιμιγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν για το κοινό ευρωπαϊκό μας πλαίσιο. Έχουμε πλήρη επίγνωση. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι ο ελληνικός λαός δεν μας δίνει σήμερα λευκή επιταγή, αλλά μας δίνει εντολή εθνικής αναγέννησης και αποκατάστασης της κοινωνικής συνοχής στην πατρίδα μας. Θα αξιοποιήσουμε την εμπιστοσύνη και θα σχηματίσουμε κυβέρνηση όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Θα εμπιστευτούμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το αν μας ψήφισε ή δεν μας ψήφισε. Θα αγωνιστούμε όλες και όλοι μαζί για να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας σε νέες, σταθερές και δίκαιες βάσεις δικαιοσύνης και προκοπής. Γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι, πολίτες της Αθήνας, αλλά απευθύνομαι και σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τώρα μας παρακολουθεί, σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Σήμερα ιτήθηκε η Ελλάδα των ελίτ, η Ελλάδα των ολιγαρχιών, η Ελλάδα της αντιδημοκρατικής εκτροπής, η Ελλάδα της υφαρπαγής και της συγκάλυψης. Και αν κάποιος νίκησε σήμερα, είναι η Ελλάδα του μόχθου, η Ελλάδα της εργασίας, η Ελλάδα της γνώσης, η Ελλάδα της δημιουργίας, η Ελλάδα του πολιτισμού. Αν κάποιος νίκησε σήμερα, είναι η Ελλάδα που αγωνίζεται, η Ελλάδα που ελπίζει, που ζητά χώρο και χρόνο για να δημιουργήσει ξανά ένα μέλλον με αξιοπρέπεια. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες εσάς, μα πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες που είναι χιλιάδες σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, έχουν έρθει και εδώ ξένες αντιπροσωπείες, να ευχαριστήσω για αυτό το πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης και για την αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό που έρχεται από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Η νίκη μας είναι ταυτόχρονα και νίκη όλων των λαών της Ευρώπης που αγωνίζονται ενάντια στη λιτότητα που καταστρέφει το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Με γνώμονα το κοινό συμφέρον όλων των λαών της Ευρώπης, θέλω να σας διαβεβαιώσω, η νέα ελληνική κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να συνεργαστεί και να διαπραγματευτεί για πρώτη φορά με τους εταίρους μας
μια δίκαιη, αμοιβαία, επωφελή και βιώσιμη λύση. Για να βγει η Ελλάδα από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης, για να επιστρέψει η Ευρώπη στην σταθερότητα, στην ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στις αρχές και τις αξίες που αποτέλεσαν ιδρυτικές τις αρχές και αξίες, όπως η δημοκρατία και η αλληλεγγύη. Σε αυτόν τον ειλικρινή διάλογο, σε αυτήν την ουσιαστική διαπραγμάτευση, η Ελλάδα, θέλω να σας διαβεβαιώσω, θα προσέλθει με τις δικές της τεκμηριωμένες προτάσεις, με το δικό της εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και ριζικών αλλαγών, με το δικό της τετραετές σχέδιο δημοσιονομικής πολιτικής, χωρίς νέα ελλείμματα, αλλά και χωρίς εξωπραγματικά ανέφικτα πλεονάσματα, με τις δικές της προτάσεις για το χρέος, το δικό της σχέδιο για τις επενδύσεις και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Φίλες και φίλοι, η νέα ελληνική κυβέρνηση θα διαψεύσει όλες τις κασάνδρες μέσα και έξω από τη χώρα. Ούτε αμοιβαία καταστροφική ρήξη θα υπάρξει, ούτε όμως συνέχιση της υποταγής θα γίνει ανεκτή. Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για μια νέα αρχή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για μια νέα πολιτική, για ένα νέο υπόδειγμα σχέσεων βασισμένο στην εμπιστοσύνη, στον άλληλο σεβασμό, στην αλληλεγγύη και στην υπευθυνότητα. Φίλες και φίλοι, προτεραιότητά μας από την επόμενη κιόλας μέρα θα είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων πληγών της κρίσης. Θα είναι η αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας στην πατρίδα μας. Θα είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Θα είναι η ρήξη με κατεστημένα και παθογένειες δεκαετιών. Η ρήξη με το καθεστώς της διαπλοκής και της διαφθοράς. Η προώθηση σαρωτικών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση, παντού. Προτεραιότητά μας, όμως, πάνω απ' όλα, θα είναι να αποκτήσει ξανά η χώρα και ο λαός μας την χαμένη τους αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το μήνυμα αυτής της νίκης του λαού μας σήμερα. Ξανακερδίζουμε την ελπίδα, ξανακερδίζουμε το χαμόγελο, ξανακερδίζουμε την αισιοδοξία, ξανακερδίζουμε τη χαμένη αξιοπρέπεια του λαού μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, όλους και όλες εσάς, από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, που δώσατε αυτόν τον καταπληκτικό αγώνα. Τον δώσατε με αυτοπεποίθηση, με πάθος, με αισιοδοξία. Πήρατε την ελπίδα στα χέρια σας και τη σηκώσατε ψηλά, νικήσατε τον φόβο. Φέρατε ξανά το χαμόγελο σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Και σας καλώ σε αυτήν την ιστορική στιγμή και τώρα που μας ακούνε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, να δώσουμε τη διαβεβαίωση και την υπόσχεση ότι θα αγωνιστούμε με το ίδιο πάθος, με την ίδια αυτοπεποίθηση. Εμπρός λοιπόν να συνεχίσουμε αυτόν τον μεγάλο, τον δύσκολο, τον όμορφο αγώνα. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον ήλιο της δημοκρατίας, τον ήλιο της αξιοπρέπειας. Θα τα καταφέρουμε. Μαζί θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Γεια σας.